Και κύριοι, θα παρακολουθήσουμε τη μεγάλη δημοσκόπηση τη εταιρεία ΡΑΣ για το Άξιον 24. Μαζί μου η Μαρία Καρακλίου, η πολιτική αναλύτρια τη εταιρεία ΡΑΣ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μαρία. Καλησπέρα. Να καλησπέρισω και τον uh, Γιάννη Σαραντάκο για να δούμε μαζί, Γιάννη, τα αποτελέσματα αυτή τη uh, μεγάλη έρευνα τη εταιρεία ΡΑΣ. Καλησπέρα και στου δύο. Και να ξεκινήσουμε λίγο με την ταυτότητα αυτή τη έρευνα, uh, Μαρία. Ναι, πρόκειται για έρευνα που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη το βράδυ. Έχει πιάσει και μία μέρα από το... μετά το debate κατά το 1 Τεταρτό τη. Είναι χίλιε μία οι οποίε διεξήγησαν βεβαίω όλη τη χώρα. Και είναι έρευνα μεικτή μεθοδολογία. Τηλεφωνικέ και διαδικτυακέ συνεντεύξει. Τηλεφωνικέ τόσο σε σταθερέ όσο και σε κινητέ συνδέσει. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα είναι ένα. μία τάκα, αν το θέλει έτσι, αν το θέλετε έτσι, που έχει ακουστεί ε, τι προηγούμενε εβδομάδε. Και το ερώτημα λοιπόν είναι, αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την άποψη, Όλοι είναι ίδιοι και δεν παίζει ρόλο ποιο κυβερνά. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται μόνο σε αυτέ τι εκλογέ, το έχουμε ακούσει και σε πολλέ προηγούμενε. Οι πολίτε λοιπόν που συμφωνούν ή μάλλον συμφωνούν με αυτή την άποψη είναι λιγότεροι από ένα στου τρει, 28,6%. Εκείνοι που διαφωνούν και μάλλον διαφωνούν είναι περίπου 7 στου 10, 70,1%, 1,3% δεν απήντησε στο ερώτημα. Το επόμενο ερώτημα είναι με ποιο κόμμα στο τιμόνι τη χώρα αισθάνεστε μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό θα σα έλεγα και μια ερώτηση δείκτη, στην οποία την κάνουμε κάθε χρόνο, ιδιαίτερω όταν πλησιάζουμε στις εκλογέ και φαίνεται ότι δίνει και μια τουλάχιστον ω προ την κατάταξη την ε, άποψη των πολιτών. 39,5% πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία δημιουργεί αίσθημα ασφάλεια, 17,3% λέει το ΣΥΡΙΖΑ, 7,4% το ΠΑΣΟΚ, 12,2% είπε άλλα μικρότερα κόμματα. Κανένα κόμμα δεν δημιουργεί ασφάλεια σε έναν στου πέντε ψηφοφόρου, το 21,5%. Πάντα οι ερωτήσει στι έρευνε που έχουν να κάνουν με την οικονομία έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Το επόμενο ερώτημα είναι ποιον εμπιστεύεστε ότι μπορεί να κάνει πιο σωστή διαχείριση τη οικονομία προ όφελο των πολιτών. Ναι, αυτό ακριβώ είναι ένα ερώτημα το οποίο επειδή ε, αφορά όλου του πολίτε και διαπερνά το πολιτικό σύστημα, δεν το έχουμε πάει στο δίπολο μεταξύ τον κύριο Μητσοτάκη και Τσίπρα και εδώ έχουμε περιλάβει ω πιθανή απάντηση και τον κύριο Ανδρουλάκη. Τον κύριο Μητσοτάκη εμπιστεύω. Για καλύτερη, πιο σωστή μάλλον διαχείριση τη οικονομία. Σχεδόν 4 στου 10 ψηφοφόρου, το 39,8%. 22,6% εκδηλώνει την εμπιστοσύνη του στον κύριο Τσίπρα, 9,8% στον κύριο Ανδρουλάκη. Κανέναν δεν εμπιστεύεται ο ένα στου 4, 24,9%. Υπάρχει ένα μισό τη εκατό που του εμπιστεύεται όλου, γιατί δίνει απροπόθετα την εμπιστοσύνη του προφανώ στο πολιτικό σύστημα. Και 2,4% δεν απαντά. Λοιπόν, το επόμενο ερώτημα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι ε, όπως όπω αποτυπώθηκε, είναι μεταξύ των κυρίων κύριο Μητσοτάκη και Τσίπρα. Ποιον πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει πράξη όσα υπόσχεται. Ναι, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι δεδομένου ότι το σύστημα το ελληνικό είναι διπολικό και αρκετά προσωποκεντρικό, πάντα όταν φτάνουμε προ τι εκλογέ έχουμε ερωτήματα που αφορούν στου δύο που ενδεχομένω θα μπορούσαν να διεκδικήσουν ναι. την Πρωθυπουργία. Έτσι λοιπόν έχουμε ω πιθανέ απαντήσει τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα. 45% θεωρούν ότι ο κύριο Μητσοτάκη μπορεί να κάνει πράξη αυτά που υπόσχεται στου Έλληνε. 19,6% ένα στου 5 θεωρούν ότι ο κύριο Τσίπρα είναι εκείνο μπορεί να κάνει όσα υπόσχεται. Ένα στου τρει όμω 31,7% δηλώνει πω κανεί δεν μπορεί μπορεί να κάνει πράξη όσα υπόσχεται. Τώρα, στο επόμενο ερώτημα, μεταξύ των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα, ποιο πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει την κοινωνία πιο δίκαιη. Ναι, εδώ είναι ένα δείκτη ο οποίο αφορά στην κοινωνική δικαιοσύνη. Προηγείται ο κύριο Μητσοτάκη με 35,2%. Αλλά βλέπουμε ότι το 1 τρίτο, 29% εμπιστεύεται τον κύριο Τσίπρα. Και το άλλο, ένα τρίτο, 30,3%. Δεν εμπιστεύεται κανέναν. Εδώ να πούμε ότι πολλοί από του ψηφοφόρου που δεν θα προτιμήσουν ένα από τα δύο κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, τις πιο πολλέ φορέ τοποθετούνται στον κανένα, γιατί αυτού του δύο δεν του αποδέχονται ω πολιτικού αρχηγού που του εκφράζουν. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο σχόλιο του Γιάννη Σαραντάκου από τα ποιοτικά αυτά ερωτη, ευρήματα, νομίζω δύο είναι αυτά που πρέπει να κρατήσουμε κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, ότι φαίνεται ότι οι πολίτες απαντούν στην πλειοψηφία τους στο αν είναι όλοι το ίδιο. Απαντούν όχι, δεν είναι όλοι το ίδιο, ένα 70,1% αυτό. Κρατήστε το διότι υπήρχαν ακραία κόμματα στη χώρα. Οι οποίοι έκαναν καριέρα, ευτυχώ τελείωσε αυτή η καριέρα, ε, ποντάροντα ότι όλα τα κόμματα στην Ελλάδα είναι το ίδιο. Άρα, μην ψηφίσετε κανέναν από αυτού και ελάτε σε εμά. Και αναφέρομαι προφανώ ε, στη Χρυσή Αυγή, που ε, προσπάθησε να εφαρπάξει την ψήφο των πολιτών με το επιχείρημα ότι όλοι οι άλλοι είναι το ίδιο. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και το 70,1% που των πολιτών που λένε ότι δεν είναι όλο το ίδιο, νομίζω είναι αρκετά ενθαρρυντικό. Δεύτερο σημείο από μένα και σταματώ εδώ. δείχνει ότι υπάρχει μια υπεροχή σε επίπεδο αξιοπιστία του κ. Μητσοτάκη έναντι του κ. Τσίπρα. Στον πίνακα ότι ποιο πιστεύεται εκ των δύο ότι μπορεί να κάνει πράξη τα όσα υπόσχεται. Το 45% δηλώνει ότι ο κ. Μητσοτάκη μπορεί να κάνει πράξη. Αυτό σημαίνει ότι μετά από μια τετραετία έχει εξακολουθεί να έχει ο έναν υψηλό δίκτυο αξιοπιστία μετεκλογικών έργων και προεκλογικών λόγων. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο ερώτημα, διότι τι τελε... τελευταίε εβδομάδε, του τελευταίου μήνε, μα έχει απασχολήσει ιδιαίτερα Μαρία και Γιάννη, Γιάννη και Μαρία και το θέμα α, του κόμματο Κασιδιάρη. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τον αποκλεισμό του κόμματο Κασιδιάρη από τι εκλογέ. Αυτό ακριβώ, γιατί η δημοσκόπηση διεξήχθη αφού είχαμε την οριστική απόφαση ότι αυτό το κόμμα δεν θα συμμετάσχει στι εκλογέ. Και είναι περίπου 7 στου 10 οι οποίοι συμφωνούν δηλαδή 69,3%. Μάλλον διαφωνούν και διαφωνούν το 26,3% ένα στου τέσσερι ψηφοφόρου. Εδώ να πούμε ότι οι ψηφοφόροι που διαφωνούν δεν είναι απαραίτητα ψηφοφόροι που θα μπορούσαν να ψηφίσουν το κόμμα Κασιδιάρη, αλλά είναι και άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι ο αποκλεισμό με τον τρόπο που έγινε αφορά στη λειτουργία των θεσμών και τη δημοκρατία. Λοιπόν, το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται πω θα είναι το τρίτο κόμμα στι εκλογέ. Στην περίπτωση λοιπόν που στι εκλογέ δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, τι θα πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ κίνημα Αλλαγής. Αυτό είναι το ερώτημα, κρίσιμο ερώτημα, Μαρία. Ε, ε, Ξέρουμε ότι σε εκλογέ που γίνονται με απλή αναλογική, ε, τι πιο πολλέ φορέ είναι πιθανό το Τρίτο Κόμμα να είναι και ο ρυθμιστή των εκλογών. Ναι. Για τον λόγο αυτό, αφού όπω καταγράφεται το ΠΑΣΟΚ θα είναι το Τρίτο Κόμμα, τουλάχιστον με τι καταγραφέ μα, και αυτό αναμένεται να γίνει και στην κάλπη, ρωτήσαμε τι θα έπρεπε να κάνει το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την περίπτωση. Το 27,2% μα λέει να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη, αν είναι Πρώτο Κόμμα ή Δημοκρατία και να μπει και στην κυβέρνηση. Το 21% να δώσει ψήφιο εμπιστοσύνη σαν πρώτο κομμένο ΣΥΡΙΖΑ και να μπει στην κυβέρνηση. 27,9% το 1 τρίτο λέει να μην συνενέσει και να πάει η χώρα στι εκλογέ. Και το 11% ένα στου 10 θεωρεί ότι πρέπει απροπόθετα να δώσει ψήφο ανοχή σε οποιονδήποτε αν είναι πρώτο κόμμα και να μπει και στην κυβέρνηση. Πολύ ενδιαφέρον όμω έχει, γιατί 12,8% δεν απαντά. Αυτή η ερώτηση και τα αποτελέσματα που βλέπουμε τώρα αφορούν στο σύνολο του εκλογικού σώματο. Περισσότερο ενδιαφέρον έχει τι λένε οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, όσο οι ψηφοφόροι του 2019, όπω επίση και οι ψηφοφόροι που σκέφτονται σήμερα να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Ε, στην περίπτωση αυτή, ε, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ του, διο, του κινήματο του 2019. Ε, να μην συνενέσει και να πάει χώρα σε εκλογές, λένε το 18,8%. Να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην Νέα Δημοκρατία, λέει το 35,8%. Να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι πρώτο λέει το 17,9%. Και 17,5% να δώσει ψήφο ανοχή στο πρώτο κόμμα, χωρί να μπει στην κυβέρνηση. Να πούμε εδώ ότι στου ψηφοφόρου, αυτά αφορούν στο 2019. Σε αυτού που σκοπεύουν τώρα να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, ε, υπάρχει το 30,1% που λένε ότι πρέπει να συνενέσει με τη Νέα Δημοκρατία και να μπει στην κυβέρνηση, ενώ το 24,4% θεωρεί ότι πρέπει να συνενέσει με το ΣΥΡΙΖΑ, να δώσει ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ και να μπει στην κυβέρνηση. Και μόλι το 13,3% λέει να δώσει απροϋπόθετα ανοχή στο πρώτο κόμμα και, να, και ο ένα στου τέσσερι λέει να μην συνενέσει και να πάει χώρα στι εκλογέ. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ένα στου τέσσερι νυν ψηφοφόρου Πασόκ, οι οποίοι θεωρούν ότι το κόμμα δεν θα πρέπει να συνενέσει με κανένα από τα δύο κόμματα. Θα λέγαμε όμω ότι ο μεγάλο όγκο των ψηφοφόρων που μίδησαν το 2012 φαίνεται να είναι εκείνοι που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ από αυτού που έχουν παραμείνει φαίνεται να, σκε... να βλέπουν πιο θετικά μια συγκυβέρνηση με την άλλη. Πάμε λίγο να δούμε και το πώ διαβάζει και ο Γιάννη Σαραντάκο με το έμπειρο μάτι του τα... αυτέ τι απαντήσει των Αναπολιτό Γιάννη. Δύο κόμματα σε ένα είναι το Πασόκ με βάση την μέτρηση αυτή τη ΡΑ. Κρατάω τα δύο τελευταία νούμερα που είπε η Μαρία Καρακλούμη. Από αυτού που θα ψηφίσουν Πασόκ τώρα, το 30 περίπου το 100 λέει πήγαινε με την Νέα Δημοκρατία. Το 24 λέει πήγαινε ε, με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα κατά συνέπεια αυτό το ούτε Μητσοτάκη ούτε Τσίπρα ε, να πάνε σπίτι του και οι δύο, μια γραμμή που κρατάει ο κ. Σανδουλάκη, φαίνεται ότι δεν αποδίδει γιατί οι ψηφοφόροι του έχουν μια άλλη άποψη ότι ε, κάτι πρέπει να κάνει με τα δύο κόμματα. Και επιμένει σε αυτή την κόκκινη γραμμή, Γιάννη. Το έχουμε δύο ο κ. Σανδουλάκη. Μένει να δούμε στην κάλπη αν θα επιβεβαιωθεί. Πάντω από τα στοιχεία που βλέπουμε τώρα δεν φαίνεται να επιβεβαιωθεί αυτή η πολιτική. Η απόσταση λέει δηλαδή, και από του δύο. Οι ψηφοφόροι του του λένε πήγαινε το 30% πήγαινε στη Νέα Δημοκρατία, το 24% πήγαινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην πάω στο ποσοστό 35% που είναι ε, συγκλονιστικά υψηλότερο των άλλων, το 35% δηλαδή εκείνων που είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το 2019, λένε τώρα ότι πήγαινε στη Νέα Δημοκρατία. Δείτε το ποσοστό, 35% και τα υπόλοιπα είναι κάτω από 20%. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο κ. Ανδουλάκη ε, ε, έχει ένα πρόβλημα στρατηγική πιθανώ. Μένει να δούμε στην κάλπη να Ναι, απλώ είναι λίγε ημέρε ω την κάλπη για να αλλάξει στρατηγική. Οπότε φαντάζομαι η πολιτική συνέπεια κάποιε φορέ μπορεί και να λειτουργήσει. Λοιπόν, περνάμε στη δημοτικότητα των uh, πολιτικών αρχηγών, Μαρία, διότι και ναι, εδώ είναι ενδιαφέροντα τα αποτελέσματα. Είναι μια ερώτηση την οποία απευθύνουμε και ρωτάμε του πολίτε, ασχετά με το ποιο κόμμα ψηφίζουν, τι γνώμη έχουν σχηματίσει για του πολιτικού αρχηγού. Έχουμε του αρχηγού των κομμάτων που βρίσκονται σήμερα στο Κοινοβούλιο. Και η ερώτηση είναι αν έχετε θετική ή αρνητική γνώμη. Να σημειώσουμε ότι δεν αθροίζει στο 100, γιατί υπάρχουν και ορισμένοι πολίτε που δεν έχουν ούτε θετική ούτε αρνητική άποψη. Ε, πρώτος σε, σε δημοτικότητα είναι ο κύριος ο Κύριος Μητσοτάκης με 44,3% θετικές γνώμες, 43,8% αρνητικές. Ακολουθεί ο κύριος Κουτσούμπας, γιατί η, η, κατάταξη γίνεται με βάση τις θετικές γνώμες, σε, με ευθύνουσα σειρά. Ε, ακολουθεί ο κύριος Κουτσούμπας με 31,1% θετικές γνώμες, 45,2% αρνητικές. 29,8% έχει ο κύριος Τσίπρας θετικές γνώμες, 57,8% αρνητικές. Ο κύριος Ανδρουλάκης 28,4% θετικές, 41,7% αρνητικές. Ο κύριος Βαρουφάκης 17,8% θετικές, 67,7% αρνητικές. Και ο κύριος Βελόπουλος 12, 67,5% θετικές, 67,7% αρνητικές. Να πούμε ότι δεν υπάρχει μόνο ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας πολιτικός αρχηγός με θετικό ισοζύγιο, αλλά είναι εξαιρετικά ισχνό το θετικό του ισοζύγιο, οι περισσότεροι έχουν αρνητικό. Και να σημειώσουμε ότι η πτώση της ε, δημοτικότητας του κ. Ανδρουλάκη ξεκίνησε από την συνέντευξη που είχε δώσει στην κρατική τηλεόραση, όπου είπε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ούτε το για Παρά το αυτό όμως αυτό είναι αναμενόμενο όσο προχωράμε στις εκλογές οι αρχηγοί των μικρότερων Κομμάτων, μπορεί να είναι συμπαθή, αλλά επειδή οι πολίτε πρέπει να αποφασίσουν ποιον θα ψηφίσουν, τι πιο πολλέ φορέ μειώνεται και η Να δούμε όμω λίγο, Μαρία, τον ποιο είναι ο κατάλληλο πρωθυπουργό με βάση τι απαντήσει των πολιτών. Ναι, είναι η ερώτηση του καταλληλότερου πρωθυπουργού, την οποία διαχρονικά μελετούμε. Και μεταξύ λοιπόν των κυρίων Τσίπρα και Μητσοτάκη, ποιο θα λέγατε πω είναι καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Τον κύριο Μητσοτάκη προκρίνει το 49,1% των ψηφοφόρων, τον κύριο Τσίπρα το 25%, κανέναν το 24,4%. Να πούμε ότι σε σχέση με προηγούμενη μέτρηση ο κύριο Τσίπρα είναι Δεύτερο σε σχέση με, με, με τον κανέναν. Εδώ βλέπουμε και το διαχρονικό διάγραμμα, το οποίο όπω είναι αναμενόμενο όταν πηγαίνουμε σε εκλογέ και σε, υπάρχει πόλωση σε ένα διπολικό σύστημα, είναι να ανεβαίνουν και οι δύο. Βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη από 47,8 τον Απρίλιο, πριν ένα μήνα περίπου, να είναι πλέον στο 49,1 49 και τον κύριο Τσέπριο από το 23,5 τώρα να είναι στο 25. Γιαννή. Να μείνουμε λίγο στην διαχρονική α, κάρτα, αυτό που βλέπουμε δηλαδή τώρα. Προφανώ φαίνεται ότι ο κ. Τσίπα ε, παίρνει το rebound από μια κακή α, στιγμή για τον ίδιο και για την κυβέρνησή του, που προφανώ ήταν ε, η τραγωδία στα τέμι. Μια εξαιρετικά. Βλέπουμε εκεί δύσκολη... στο Μάρτιο, και... Γιάννη, που κάνει το 42,9% αυτή Ακριβώς, η πτώση. Φαίνεται λοιπόν και στην διαχρονικότητα ότι φαίνεται ότι ο κ. Τσίπα, σαν εικόνα, σαν πρόσωπο, ανακάμπτει. Και ο κ. Τσίπα πάει καλύτερα, απλώ ξεκινάει από διαφορετική, από χαμηλότερη βάση. Μια φράση ακόμα για αυτό που είπε η Μαρία, ότι η δημοφιλία δεν είναι απαραίτητα, δεν εκδηλώνεται στην κάλπη. Έχουμε ιστορικό προηγούμενο, το να είμαι στο Κώστα Στεφανόπουλο, που ήταν εξαιρετικά συμπαθή και δημοφιλή. Στην κάλπη δεν αποτυπώθηκε σχεδόν ποτέ. Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο ερώτημα, να πάμε στην παράσταση νίκη. Το ερώτημα συγκεκριμένα, Μαρία, είναι στι εκλογέ, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα έρθει πρώτο. Ναι, πλέον έχουμε κυμερομηνία, οπότε του ρωτάμε στι εκλογέ 21η Μαου, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα έρθει πρώτο. Αυτό δεν έχει να κάνει με το τι ψηφίζει κάποιο. Είναι η εντύπωση που έχει, του έχει δημιουργηθεί. Ε, πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι και μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία γιατί κάποιο ακούει δημοσκοπήσει. Αλλά εμεί. Πάντω έχει επιμένουμε... πολύ ψηλό ποσοστό εδώ είναι η δημοκρατία. Ναι, Αυτό νομίζω είναι νομίζω ότι είναι. Είναι στο 71,1%. στου 10 ψηφοφόρου πιστεύουν ότι θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Εδώ η ερώτηση δεν αφορά στο ποιο πιστεύουν ότι θα κάνει η κυβέρνηση, αλλά ποιο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά, θα είναι πρώτο. 17,4% πιστεύει ότι θα νοσήσει η Ρίζα, 4,7% μα απήντησε άλλο και 6,8% είπε ότι δεν έχει κάποια αίσθηση γι' αυτό. Λοιπόν, δεν είναι ένα μέτρο. Πάμε τώρα στο, στο, στο ερώτημα πιστεύει. που νομίζω περιμένουμε όλοι. Περιμένουμε να δούμε την πρόθεση ψήφου, πώ αποτυπώνεται από την έρευνα τη εταιρεία ΡΑΣ Μαρία Κεγιάννη. Ναι, η πρόθεση ψήφου αφορά στι εκλογέ τη 21η Μαου. Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε. Αντίστοιχω και σήμερα, που συνεχίζουμε τι έρευνε, ρωτάμε την Κυριακή τι θα ψηφίσετε. Λοιπόν, 30,8% δηλώνει ότι θα ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, να πούμε ότι σε σχέση με την προηγούμενη μέτρησή μα είναι αυξημένο το ποσοστό κατά 2,6%. 24,2% δηλώνει ότι θα ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ, αυξημένο και αυτό το ποσοστό κατά 1,1%. Ε, είχε μία μικρή πτώση το ΠΑΣΟΚ, το οποίο η προτίμηση των πολιτών διαμορφώνεται στο 9,8%. 7,2% λέει ότι θα ψηφίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Βλέπουμε μια μικρή άνοδο του ποσοστού από 6,8% που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση. 3,2% δηλώνει ότι θα ψηφίσει τη Μέρα 25. Μόλις 2,7% δηλώνει ότι θα ψηφίσει την Ελληνική Λύση. Να πούμε ότι σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση βλέπουμε μια πτώση του ποσοστού της Ελληνικής Λύσης και να είναι κάτω από το κατόφυλλο του 3% ναι. που μπορεί να σου οδηγήσει στη Βουλή. Ε, παρατηρήθηκε μια αύξηση του ποσοστού της κυρίας τη, ε, της ελευθερία ελευθερίας όπου ηγείται η κυρία Κωνσταντοπούλου ε, που είναι, ενώ καταγραφόταν κάτω από το 1% γι' αυτό και δεν αναφερόταν σε προηγούμενες έρευνες είναι στο 2,1% 4,1% αθρίζει το άλλο που είναι διάφορα μικρότερα κόμματα όπου κάποιο δεν έχει αθρίσει πάνω από 1% για να μπορέσουμε να το δώσουμε διακριτά 2,2% υποστηρίζει ότι θα ρίξει άκυρο λευκό εδώ έχουμε διακρίνει την αδιευκρίνηστη ψήφο που την προηγούμενη φορά άθριζε στο 11,8% και εκεί αθρίζαμε και αυτού που δεν θα ψηφίσουν στι εκλογέ, που δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν στην έρευνα, και εκείνου που δεν έχουν αποφασίσει ακόμη. Ε, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή αύξηση των αναποφασίστων. 3,8% λοιπόν δηλώνει, τη αδιευκρίνηση μάλλον ψήφου, 3,8% δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει στι εκλογέ και 9,9% δηλώνει ότι δεν έχω ακόμα αποφασίσει τι θα κάνω. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και το σχόλιο του Γιάννη Σαραντάκου. Ναι, Γιάννη. Μια να κουβέντα μόνο. Φαίνεται η, άνοδο τη Νέα Δημοκρατία 5... Το προηγούμενο 6,6. Φαίνεται η κάμψη στο Πασόκ. Πέφτει πια σύμφωνα με τη ΡΑΣ κάτω από το όριο του διψήφιου, του διψήφιου ποσοστού. Αυτό ίσω δεν επιβεβαιώνει τη στρατηγική Ανδρουλάκη. Τελευταίο σχόλιο. Εκτό Βουλή, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση και τα στοιχεία αυτά, ο κ. Βελόπουλο εκεί ίσω ε, η δεξιά τη Νέα Δημοκρατία φαίνεται να επιστρέφει στο Μαντρέι, όπω έλεγε και ο Άιμντο Ευαγγελο Αβέβαιο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και την Μαρία Καρακλίου. Με ευχαριστώ πολύ και τον Γιάννη Σαραντάκο ευχαριστώ. για την έρευνα αυτή τη εταιρεία δράση για το άξονα 24. Τώρα, κυρίε και κύριοι,